Φεύγουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες για τα βραβεία MAD, ανάμεσά τους και η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η οποία θα είναι μαζί με τη σχεδιάστρια Ελεάνα Sweetcase στην Κύπρο. Έχω όλο το ρεπορτάζ. Έλα Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα, έτσι ακριβώς συναντήσαμε πολλούς τραγουδιστές αλλά και την Ειρήνη Παπαδοπούλου, η οποία βιαζότανε βέβαια αλλά μας μίλησε και μας είπε και για το Survivor και για το αν έχει επικοινωνήσει με το Λάμπρο το Χούτο και για το αν θα βρεθεί στο τελικό του Survivor. Είναι ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα βέβαια, Κατερίνα μου, να δούμε ένα απόσπασμα παρακαλώ. Να μας είπε πάρα πολλά λόγια. Βεβαίως. Δεν το έχασα. Εντάξει, δεν το έχασες όμως θεωρώ. Δεν το έχασα, δεν το έχασα. Λοιπόν, λέγαμε για το Survivor, λέγαμε τώρα. Ότι μου λες δεν ξαναπάς το δεύτερο. Όχι, για τα MAD λέγαμε, για τα MAD της Κύπρου που πηγαίνω. Για τα MAD είπαμε, αλλά σε ρώτησα δεν τώρα είπαμε. Και... Εγώ έβλεπα το check-in. Να σε ρωτήσω. Ο Χούτος γύρισε και είπε ότι θέλει να είσαι καλά και ότι... Εγώ πάω στα MAD Κύπρου. Τι θες να μάθεις. Θέλω να μου πεις. Αν δημιουργήσεις μάλλον. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να σε ρωτήσω. Αν εσύ τώρα θέλεις κάποια επαφή με τα παιδιά ή αν έχεις μιλήσει με κάποια τα παιδιά από το Survivor. Δεν προλαβαίνω. Είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις τώρα αυτό το διάστημα και δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, που δεν προλαβαίνω. Όπως είπα και πριν, αλλά όταν είμαι σπίτι εννοείται ότι παρακολουθώ το παιχνίδι γιατί μου λείπει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή πάμε στα MAD της Κύπρου. Το οποίο, όπως σου είπα, ετοιμάζουμε όμορφα πράγματα. Είναι μέσα και μια συνεργασία μαζί με τον Ότζι. Αυτά. Να σου απαντήσω. Τι θες να σου απαντήσω. Μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Πιστεύεις τώρα που είσαι απ' έξω ότι το μοντάζ ευθύνεται για τους χαρακτήρες που προβάλλονται. Έχω απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι. Όσο αφορά τώρα για τους παίχτες, το τι θα πει ο καθένας, το τι δεν θα πει. Θα σου θυμίσω ότι έφυγα, αποχώρησα από το παιχνίδι, όχι γιατί δεν άντεχα σωματικά είτε ψυχολογικά, αλλά γιατί δεν ήθελα να πέσω επίπεδο. Άρα μην μου το ζητάς να το κάνω τώρα εκτός. Το έκανα και γι' αυτό αποχώρησα. Αλλιώς καλύτερα να συνέχιζα. Φαβορί τώρα ποιον θεωρείς για τελικό? Φαβορίν από την ομάδα των διασήμων είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος και από την ομάδα των μαχητών είναι ο Μάριος και ο Κωνσταντίνος. Εσύ θα πας στο τελικό να τους δεις. Αν θα πάω στο τελικό, εννοείται. Εννοείται. Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Φιλάκι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ευγενική ήταν. Στην αρχή, βέβαια, ήταν λίγο τρεχάτη. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό που είπε είναι ότι έφυγα οικειοθελώς για να μην ξεπέσω, να μην πέσω.